Θυμάστε ότι και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για τις μεθ ή ότι ονομάζεται μεθ. Έχουμε πει ότι κάποια στιγμή, περνώντας ο καιρός, θα κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για τις μεθ και την πραγματικότητα. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι ένα άρθρο, αναφερθήκαμε σε αυτό και πριν δύο μέρες, κυρίας Γεωργίας Κωνσταντοπούλου, πνευμονολόγου εντατικολόγου, επιμελήτριας Β, στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, θα έλεγα ότι έκανε την πλήρη προσέγγιση. Αν στην αρχή αυτής της περιπέτειας πανδημίας συζητάγαμε για την ανάγκη να αυξηθούν οι ΜΕΘ και τα κρεβάτια, άντε ήταν αρχή. Δύο χρόνια μετά έρχεται ένας άνθρωπος που είναι γιατρός στο πεδίο το πραγματικό των ΜΕΘ και βάζει κάτω με χαρτί και μολύβι και με τη σκέψη της πλήρως του τι σημαίνει μεθ. Και το βάζει πλήρως και με τα ποιοτικά στοιχεία, διότι δεν είναι ποσοτικό μόνο, τόσα κρεβάτια, τόσες αίθουσες. Είναι ποιοι γιατροί, ποιο προσωπικό, με ποια μηχανήματα, το τι γίνεται. Πλήρης ανάλυση το άρθρο της. Ιδίως μετά από εκείνη την περίφημη ατάκα επισήμως ότι οι διασωλωμένοι ασθενείς εκτός μεθ νοσηλεύονται ασφαλώς σε μια απλή κλίνη άλλης κλινικής, αρκεί να βάλουμε ένα αναπνευστήρα και ένα μόνιτορ και το μετατρέπουμε σε κλίνη μεθ. Και έτσι πληρούνται οι προδιαγραφές. Αν είναι έτσι, αναρωτήθηκε εύστοχα η κυρία Κωνσταντοπούλου, τι χρειά έχουμε από μεθ, τις καταργήσουμε. Καλημέρα κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μετά από δύο χρόνια θεωρώ ότι σε αυτό το άρθρο ένας άνθρωπος του πεδίου γιατρός κάνει μια πλήρη προσέγγιση για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος, εμείς οι μη δήμονες, τι συνιστά τελικά το σύστημα μεθ και ένα κρεβάτι σε μεθ. Διότι μέχρι τώρα έμπαινε ποσοτικά, αν έχουμε και καλό στην αρχή αν θέλετε αυτής της περιπέτειας, περισσότερες κλίνες σε μεθ, περισσότερες μεθ. Ήρθατε εσείς όμως μετά από αυτή την ατάκα να θέσετε μερικά πράγματα που δεν χωράν στη λογική κόστους όφελους. Θέλετε λίγο να μας πείτε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βασικά ήθελα να επισημάνω εγώ είναι τι ακριβώς κάνουμε στη ΜΕΘ, ποια είναι ακριβώς ο ρόλος της και η λειτουργία της, ώστε να μην δίνονται λανθασμένες εντυπώσεις ότι όντως ένας ασθενής άμα έχει έναν αναπνευστήρα και ένα μόνιτορ, αυτό αρκεί για να νοσηλευτεί με ασφάλεια. Ο βαρέως πάσχων και ειδικά ο διασωληνωμένος ασθενής χρήζει συνεχούς παρακολούθησης. Χρειάζεται δηλαδή συνεχώς έναν άνθρωπο από πάνω του. Δεν μπορεί να παραμένει σε ένα περιβάλλον επισφαλές, χωρίς συνεχή παρακολούθηση και χωρίς συνεχή επίβλεψη. Οπότε χρειάζεται και αρκετό προσωπικό και εξειδικευμένο προσωπικό με όλα αυτά τα μηχανήματα και τα φάρμακα, τα εξειδικευμένα που δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Ακόμη και τα πλούστερα πράγματα, όπως η περιποίηση του ασθενή, ο καθαρισμός, οι γραμμές του, οι διάφοροι σωλήνες που φέρει, θέλουν εξειδίκευση. Χρειάζονται ανθρώπους ειδικούς και χρειάζονται και συνεχή παρακολούθηση. Συνέχεια κάποιος να είναι δίπλα του. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που συνιστούν ουσιαστικά τη διαφοροποίηση της ΜΕΘ από τα άλλα τμήματα. Τα άλλα τμήματα, ο ασθενής είναι ξύπνιος, μπορεί ο ίδιος να καλέσει σε βοήθεια αν κάτι δεν πάει καλά. Εδώ έχουμε μένει ένα ασθενή που πρέπει να τον παρακολουθούμε συνέχεια και που μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρειαστεί να παρέμβουμε άμεσα. Μάλιστα. Τον έχουμε σε καταστολή. Η καταστολή σημαίνει ότι από μόνος του δεν μπορεί να κάνει βασικές ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας ξύπνιος ασθενής. Οπότε δεν μπορούμε να τον αφήνουμε χωρίς επαγρύπνηση, χωρίς κάποιον δίπλα του ανά πάσα στιγμή. Κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι οι ΜΕΘ δεν λειτουργούν ακόμη και με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα στην τύχη, πρέπει να πληρούν, φαντάζομαι εσείς θα μας πείτε αν έτσι, ναι, κάποιες προδιαγραφές ακόμη και για το χώρο σε τετραγωνικά που καταλαμβάνει, ναι, το κάθε, ναι, κρεβάτι, το προσωπικό, ακόμη και για τους χρόνους που πρέπει να κινείται το προσωπικό. Κάνω λάθος? Ναι, όχι, δεν κάνετε λάθος. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες είναι και παγκόσμιες, ευρωπαϊκές, έχουν περιγραφεί, δεν τα λέμε εμείς, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Και για τα τετραγωνικά, που πρέπει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια σαφής απόσταση από ασθενή σε ασθενή. Πρώτον, για τον έλεγχο των λοιμόξεων, είναι βασικό. Και γι' αυτό και δεύτερον, για να μπορεί να κινείται ο εργαζόμενος υγείας, όποιος είναι ο νοσηλευτής, ο γιατρός, ο φυσικοθεραπευτής. Πολλές ειδικότητες οι οποίες καλούνται να βοηθήσουν στη ΜΕΘ, δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος. Έτσι, θα πρέπει να μπορούν να κινούνται
απρόσκοπτα, χωρίς να βρίσκουν εμπόδια, να μπορούν εύκολα να κάνουν τη δουλειά τους και να έχουν και άμεσο οπτικό πεδίο σε όλα τα μηχανήματα. Τα ίδια τα μηχανήματα δεν καταλαμβάνουν αρκετό χώρο. Έτσι, δηλαδή, οπότε εκ των πραγμάτων χρειάζεται να υπάρχει μία απόσταση. Μάλιστα. Επίσης, τα θέματα κλιματισμού, τα θέματα εξαερισμού, όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά τα μηχανήματα παράγουν θερμότητα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν από, από κάποια θερμοκρασία και πάνω. Πρέπει να υπάρχει σωστός κλιματισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές προδιαγραφές για το χώρο, αλλά και για το προσωπικό, πόσο πρέπει να είναι, δηλαδή πόσοι νοσηλευτές και γιατροί έναν ασθενή, αλλά και με τι προσόντα. Για πείτε, για πείτε μας λίγο, γιατί ακούμε μπήκε ο δικός μας στη ΜΕΘ. Για δώστε μας λίγο, δηλαδή για να λειτουργούν με ασφάλεια και ικανοποιητικά. Και πού? Σε συνθήκες γενικού πολέμου που έχουμε 2 χρόνια και εσείς είστε non-stop, πρέπει να το πω, ελληνικά να το πω, ασταμάτητα. Λοιπόν, πώς πρέπει να είναι? Από θέμα του προσωπικού. Ναι, ναι. Από το θέμα του προσωπικού λέμε ότι θα πρέπει περίπου να αναλογεί σε κάθε ασθενή, όχι στη βάρδια, συνολικά. Σε κάθε ασθενή πρέπει να, να αναλογούν 3 νοσηλευτές για να μπορούν να βγαίνουν και οι άδειες και τα ρεπό των νοσηλευτών. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Σε άλλα κράτη αναλογούν και περισσότεροι. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεν πρέπει να έχει πάνω από 2 ή 3 ασθενείς στη βάρδιά του κάθε νοσηλευτής. Είναι επισφαλές. Είναι επισφαλές για τον άρρωστο. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν ο νοσηλευτής. Καταλάβατε. Και επειδή ακριβώς χρειάζεται παρακολούθηση 24 ώρες, είναι πάρα πολλές οι δουλειές που πρέπει να γίνονται σε κάθε ασθενή. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει και κάτι επίγον σε 2 ασθενείς συγχρόνως, παράδειγμα. Οπότε δεν μπορεί να διαιρεθεί ο νοσηλευτής ή να τρέξει σε 2 ανθρώπους συγχρόνως. Λέμε ότι για λόγους ασφαλείας, αλλά και για αξιοπρεπούς εργασίας και για τον ίδιο τον νοσηλευτή, για τον ίδιο τον γιατρό, ότι θα πρέπει να είναι ένας νοσηλευτής ανά 2 ή 3 ασθενείς. Να υπενθυμίσω εδώ ότι μέσα στις ΜΕΘ ο ασθενής παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ναι, non-stop. Γιατί σας λέω, υπάρχουν φάρμακα που δίνονται, εκτός ότι ήδη η κατάσταση ασθενή είναι ο βαρέως πάσχων, απαιτεί να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, αλλά είναι και πολλά από τα φάρμακα που θα παίρνει, πολλά και από τα μηχανήματα που χρειάζονται συνεχώς παρακολούθηση. Δεν μπορείς δηλαδή να τον αφήσεις χωρίς επαγρύπνηση. Την περασμένη Κυριακή μία αθηναϊκή εφημερίδα δημοσίευσε σε σχέση με τις ΜΕΘ την κατάσταση και το Υπουργείο απάντησε για τις ΜΕΘ ότι η κυβέρνηση υπερδιπλασίασε τις κλίνες ΜΕΘ τηρώντας όλες τις διαδικασίες. Όλες οι κλίνες που αναπτύχθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και έχουν στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Πέρα από τις δωρεές που έγιναν, λέει το Υπουργείο, οι υπόλοιπες ΜΕΘ αναπτύχθηκαν από έργα ΕΣΠΑ, από τη λειτουργία κλειστών ΜΕΘ που εξοπλίστηκαν και στελεχώθηκαν και από την ανάπτυξη επιπλέον κλινών σε υφιστάμενες ΜΕΘ, όπου προφανώς δεν απαιτείται άδεια. Με συγχωρείτε, όταν αλλάζουν προδιαγραφές, δεν πρέπει να το ξαναδούνε? Εννοείται, ναι. Άρα όταν αλλάζουν οι προδιαγραφές, πρέπει να το ξαναδούν. Εδώ, με τη δικαιολογία ότι είχαμε μια έκτακτη ανάγκη με την πανδημία, λίγο γίνανε κάτω από συνθήκες όχι σωστού προγραμματισμού του ελέγχου. Γίνανε δηλαδή λίγο εσπεσμένα. Μέχρι ένα σημείο θα μπορούσε κανείς να πει δικαιολογημένα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι δικαιολογημένα, γιατί αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει και να έχουν προβλεφθεί από νωρίτερα. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνουν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και να γίνουν σωστά. Δηλαδή το πρόβλημα στις ΜΕΘ υπήρχε και πριν τον κορονοϊό. Σωστά. Πόσο μάλλον τώρα. Άρα στην ουσία λειτουργούμε με υποστελέχωση στις ΜΕΘ, για να το καταλάβουμε. Εσείς είστε στο πεδίο. Ναι. Και εσείς ξέρετε την πραγματικότητα. Εγώ μπορεί να θεωρητικολογώ δημοσιογραφικά ή πολιτική για να κάνουν ο καθένας το κομμάτι του, αλλά εσείς τι βιώνετε, θέλω να μου πείτε, στην πράξη? Ναι, στην πράξη είναι όπως τα περιέγραψα σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους προβλήματα και υποστελέχωσης και όχι εξειδικευμένου προσωπικού. Και με τον εξοπλισμό μας πολλές φορές έχουμε προβλήματα και με τα υλικά μας. Πολλά προβλήματα στην πράξη. Μπορώ να αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά πάντως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ισχύουν αυτά δηλαδή που λέγονται. Λιγότεροι νοσηλευτές και γιατροί μέσα στο απαραίτητο που εσείς θέτετε, που αυτό όμως υπερδιωγκώθηκε λόγω της έκτακτης ανάγκης. Σημαίνει περισσότερες λοιμώξεις? Σίγουρα.
Σίγουρα γιατί για τον έλεγχο λοιμόξεων είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει επαρκές προσωπικό και καλά εκπαιδευμένο. Μάλιστα. Αν πρέπει να υπάρχει, παράδειγμα, ένας νοσηλευτής που θα τρέχει πανικόβλητος από ασθενής σε ασθενή, δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει κτλ., είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορεί να κάνει και αυτά που πρέπει σωστά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος μετάδοσης των λοιμόξεων. Οπότε, κυρία Κωνσταντοπούλου, στα δικά σας αυτιά, γιατί δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, είστε όχι απλά στο πεδίο, καθήλυνα αρμόδια εντατικολόγος της ΜΕΘ. Πώς ήχε ότι υπάρχει επάρκεια και ασφάλεια να διασωληνώσουμε κάποιον, βρε αδερφέ, έξω από τη ΜΕΘ, σε ένα θάλαμο, του βάλουμε έναν αναπνευστήρα και ένα μόνιτορ, γίνεται η δουλειά. Είναι ασφαλές? Ασφαλές δεν είναι, ούτε το καλύτερο για τον ασθενή είναι. Είναι λύση ανάγκης, αλλά θα έπρεπε να λέγεται τουλάχιστον ότι είναι λύση ανάγκης, επειδή δεν έχουμε όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα. Όχι να μας το παρουσιάζουν σαν φυσιολογικό. Μάλιστα. Και σαν το σωστό να γίνεται, καταλάβατε. Άρα, πρακτικά, ετοιμοπόλεμες ΜΕΘ στη χώρα έχετε μια εικόνα? Πόσες έχουμε που να πληρούν κριτήρια ασφάλειας? Δεν το γνωρίζω, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και μετά, δηλαδή και σε αυτές που θεωρητικά ήταν πιο υποδειγματικές, να το πω έτσι. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές, έχουν ανοίξει καινούργιες κλίνες, έχει γίνει αναδυναμή του προσωπικού, οπότε δεν γνωρίζω να σας πω με σιγουριά τι συμβαίνει. Τώρα, θέλω να μου πείτε, στο μέτρο που σας αναλογεί βέβαια, κυρία Κωνσταντοπούλου, όλοι ξέρουμε την υπερπροσπάθεια που δίνεται και μέσα στη ΜΕΘ και έξω από τη ΜΕΘ και όπου αλλαχού, 2 χρόνια σταμάτητα. Όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σε σχέση και με την εμβολιαστική κάλυψη πατρίδας μας, που δεν είναι σε τόσο μεγάλη απόκληση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τηρουμένων των αναλογιών και πληθυσμών, δεν υπολοιπόμαστε, η θνησιμότητα είναι πιο αυξημένη. Τι είναι συνέπεια όλων αυτών που περιγράφουμε? Τι συμβαίνει? Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό. Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τη μάχη που δίνετε εσείς, προσπαθούμε να καταλάβουμε, γιατί με ρωτάει εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια χαρά τα περιγράφει, επιτέλους να καταλάβουμε κι εμείς. Αλλά έχουμε μια θνησιμότητα που δεν εξηγείται σε σχέση με τις άλλες χώρες. Έχει η ίδια μια εξήγηση? Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά που σας λέω έχουν να κάνουν και με την αυξημένη θνησιμότητα. Αν και δεν απέχουμε πάρα πολύ σε σχέση με άλλα κράτη, αλλά πάντως όλη αυτή η ανεπάρκεια του συστήματος σίγουρα έχει και αυτή την επίπτωση. Με ρωτούν εδώ ακροατές, γνωρίζει, λέει, η κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτά τα συστήματα που δεν είναι διασωλήνωση, αλλά είναι ο αερισμός που δίνουν στους πνεύμονες, λειτουργούν και αυτά στις ΜΕΘ ή στις κλινικές COVID? Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και εκτός ΜΕΘ. Πρέπει πάλι να γνωρίζουν οι συνάδελφοι πώς να λειτουργούν, να είναι εκπαιδευμένοι δηλαδή στην χρήση τους. Mm-hmm. Αλλά μπορούν να γίνουν και εκτός ΜΕΘ. Άλλος εδώ ακροατής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ισχύει ότι λόγω των μηχανημάτων, των συσκευών και κυρίως ιδιαιτερότητας που έχει ο κάθε διασωληνωμένος ασθενής χρειάζεται ειδική επίβλεψη, δεν είμαστε όλοι το ίδιο ακόμη και στα ίδια περιστατικά? Δηλαδή, ακόμη και αν είναι όλοι COVID. Αυτό εξυπακούεται, ισχύει για όλους, όχι μόνο για το COVID, για όλους τους ασθενείς. Άρα, αν κάποιος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή που θα την έπαιρνε στη ΜΕΘ, φαρμακευτικές ουσίες ενδοφλέβεια, πώς γίνεται αυτό εκτός ΜΕΘ? Γίνεται με ασφαλεία? Με ασφάλεια κάποιες φαρμακευτικές ουσίες με ασφάλεια δεν μπορούν να δοθούν εκτός ΜΕΘ, όχι. Α, μάλιστα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τι καταλαβαίνετε, ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της πατρίδας μας, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δέχονται αφόρητη πίεση, όχι τώρα, 2 χρόνια διάκοπα, αλλά ποια είναι η αίσθηση που έχετε? Τι να σας πω. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν πάει άλλο, ότι έχει φορτωθεί ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων στις πλάτες του να φέρει πέρα σε αυτό το πράγμα και χωρίς ουσιαστική βοήθεια και χωρίς ουσιαστική στήριξη. Και το σύστημα αργά ή γρήγορα, αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι, θα σταματήσει να λειτουργεί και όσο λειτουργεί. Δηλαδή, και όσο είναι λειτουργεί. Θέμα χρόνου. Ναι. Ο συνάδελφός σας, γιατί βλέπω εδώ πέρα, λέει, να ρωτήσετε τη συναδέλφισά μου, ο Κώστας είναι, αν υπήρχε ανεπτυγμένο ένα καλό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, δεν θα είχε ανασχεθεί η πίεση στα νοσοκομεία? Σίγουρα. 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 Αυτό είναι το βασικότερο που πάσχει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, η πρωτοβάθμια. Μάλιστα. Και άλλο συναδελφός σας, ο Γιώργος, συναδέλφισα σε απλές κλινικές COVID, έτσι σας αποκαλεί. Ξέρετε, λέει, ότι ένας γιατρός υπάρχει για 40 ασθενείς
οι οποίοι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουν θέμα και εκεί με τον αερισμό και τα λοιπά. Αρκετοί γιατροί λέει... Δεν θα έπρεπε ούτε εκεί. Ούτε εκεί. Πόσο παραπάνω στις ΜΕΘ, αλλά ούτε εκεί θα πρέπει να είναι τόσο υποστελεχωμένα τα τμήματα. Δεν λέω ότι πρέπει να στελεχωθούν καλύτερα οι ΜΕΘ και να υποστελεχωθούν οι Προφανώς. Όλα τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα και με πολλά προβλήματα. Λειτουργούμε πολλά προβλήματα. Άλλος εδώ λέει να πείτε στην αδέλφισσα, γιατροί σας ακούνε. Αρκετοί γιατροί πάσχουμε από μετατραυματικό στρες και δεν υπερβολή. Να τα πει αυτά, διότι έχουμε γονατίσει, λέει, 2 χρόνια. Ναι, ότι έχουμε. Έχουμε. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, ναι. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε ειδικά πριν την πίεση, γιατί αυτή τη στιγμή σας έρχεται το ένα, φεύγει το άλλο, έρχεται το άλλο, θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε με βάση και την πίεση που θα έρθει να μπορούν να ανταποκρίνονται οι ΜΕΘ, διότι πολλοί κόσμος εδώ μου περιγράφει ότι νοσηλεύεται ή χάνεται και εκτός ΜΕΘ. Δεν χάνεται μόνο εντός, χάνεται και εκτός ΜΕΘ. Ισχύει? Ναι. Μάλιστα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, ναι. Άρα... Κοιτάξτε, αυτό και τι μέτρα θα έπρεπε να έχουν ληφθεί. Mm-hmm. Εκτός συστήματος υγείας δεν μπορώ εγώ να έχω άποψη αν θα βοηθήσουν τα περισσότερα μέτρα ή τα λιγότερα μέτρα, ή τέλος πάντων αυτοί που κάνουν το σχεδιασμό πρέπει να το δουν αυτό. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι θα έπρεπε να, κατά τη γνώμη μου, να συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα και τι θα έπρεπε να έχει συμβεί χρόνια τώρα για να είναι προετοιμασμένο το σύστημα για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τώρα, εκτός εάν η χρήση μάσκας που ακούω ή αν πρέπει να γίνει πάλι lockdown κτλ. Όχι. Άλλο ρωτούν εδώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αφού είναι αυτή, λέει, η κατάσταση, μήπως θα έπρεπε να έχουμε πάει και σε επίταξη ΜΕΘ σε ιδιωτικές κλινικές? Ναι. Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Αυτό θα έπρεπε κανονικά να έχει όλος ο κόσμος, ο ιατρικός, όχι μόνο, και ενώ και τις ιδιωτικές κλινικές κτλ. Να έχει συνεισφέρει. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Βασίλης, επίσης γιατρός. Καλημέρα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το γεγονός ότι η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε μείωση χειρουργείων κατά 80% πάλι, δεν είναι και μία απόδειξη των πιέσεων που έχουν φρακάρει με COVID οι ΜΕΘ και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και τα άλλα περιστατικά? Ναι, είναι σαφές. Μάλιστα. Είναι σαφές. Και ο φίλος ο Δημήτρης, που είναι απλός ακροατής, θα κλείσουμε με αυτόν. Υπάρχει, λέει, κάτι που έχει εντοπίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου που θα βοηθούσε αυτή τη στιγμή τον κόσμο ώστε να μην καταλήγει στις ΜΕΘ? Δεν μιλάω, λέει, για τον εμβολιασμό, ενώ από την άποψη, για παράδειγμα, της πρωτοβάθμιας. Θα μπορούσε να κάνει κάτι το κράτος το οποίο δεν το κάνει, για να μην φτάνουμε τελικά να μπαίνουμε στο νοσοκομείο και να οδηγούμαστε στις ΜΕΘ και κάποιοι να καταλήγουμε? Κοιτάξτε, θα έπρεπε να υπάρχει καλλιστενότερο μονίτερινγκ και παρακολούθηση του γενικότερου πληθυσμού. Συχνότερα, τα τεστ γίνονται αρκετά συχνά. Βέβαια, τώρα πλέον στους εμβολιασμένους δεν γίνονται αρκετά συχνά. Τώρα αναφέρω καθαρά το θέμα του COVID, γιατί η πρωτοβάθμια είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να την πιάσουμε, τι θα έπρεπε να γίνεται κτλ. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να μπορεί ο καθένας μας να παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή και να του δίνονται οι σωστές οδηγίες πριν φτάσει στο αμήν. Γιατί αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές είναι ότι έρχονται ασθενείς στα νοσοκομεία σε πολύ κακή κατάσταση, χωρίς να έχουν πάρει κάποια κοκκινή, χωρίς να τους έχει δει γιατρός νωρίτερα. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια έχει κακή συνέχεια μετά, κακή πρόγνωση για τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν μου λέτε, κύριε Κωνσταντοπούλου, έχει την εντύπωση ότι υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση, χνηλάτιση, επικοινωνία για να καταλαβαίνει ο κόσμος το πότε πρέπει και το πότε δεν πρέπει? Συμβαίνει αυτό? Όχι. Ουσιαστικά όχι. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας εκφράσω έτσι και τις ευχαριστίες πολύ κόσμου, γιατί εμείς έχουμε δεσμευτεί, θα κάνουμε μια αναλυτική εκπομπή για τις ΜΕΘ, αλλά αυτό εδώ που κάνατε πέρασε από τα ποσοτικά το άρθρο στα ποιοτικά στοιχεία για να καταλάβει και ο απλός κόσμος γιατί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που λιώνουν εκεί μέσα λένε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως περιγράφονται. Αλλιώς είναι η λειτουργία των ΜΕΘ. Δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο πολύς κόσμος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Καλή σας μέρα.